Ξέρετε πολύ καλά πως αν παίρνατε έγκαιρα όλα αυτά τα μέτρα στα σχολεία, ούτε μεγάλη ανησυχία και φόβος υπήρχε, αλλά θα κλείνατε και την πόρτα σε διάφορες τέτοιες θεωρίες συνωμοσιολογίας που έλεγα πριν, στον ανορθολογισμό, στον αποπροσανατολισμό, που στα σχολεία μπορεί να εμφανιστούν με το όχι στη μάσχα και τις πρόσφατες κινητοποιήσεις που είδαμε και τα βλέπουμε όλοι και από τα κανάλια. Και με την ευκαιρία, μαζέψτε τα διάφορα στελέχη σας, ακόμα και οι υπουργούς σας, που κάνουν και προβοκατόρικες αναρτήσεις, όπως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και που έχουν το θράσος να βάζουν στο ίδιο τσουβάλι το όχι στη μάσκα με το όχι στο ΝΑΤΟ, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σε άλλα και άλλα ζητήματα, τέλος πάντων, πολιτικά ζητήματα. Από πού και ως πού μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι ο ανορθολογισμός, ο αποπροσανατολισμός, η συνωμοσιολογία με συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Είτε συμφωνεί κανένας με αυτές, είτε διαφωνεί. Και στο ίδιο λάθος έπεσε σήμερα και η κυρία Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Γιάννη Ματά, που συνέδεσε την πάλι ενάντια στα μνημόνια ή δεν ξέρω τι, βέβαια το κάπως το μπουρδούκλωσε μετά εκεί και το διόρθωσε στη συνέχεια, αλλά το έμπλεξε. Δεν είναι έτσι, κύριε. Φυσικά, να σας πω και το εξής, δεν το κάνετε τυχαία αυτό. Θέλετε να υπερπροβάλλετε ακόμα τέτοιου είδους κινητοποιήσεις, που ούτε βέβαια πάρα πολύ μαζικές είναι και στις οποίες συμμετέχει, εδώ που τα λέμε, κυρίως δικός σας κόσμος, αυτός που κινείται δηλαδή πέριξ της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς, ακροδεξιάς και πάει λέγοντας, για να κρύψετε τις πραγματικές και γνήσιες διεκδικήσεις γονιών, εκπαιδευτικών, μαθητών, που εκτός των άλλων έχουν και μέτωπο στον αποπροσανατολισμό, τον ανορθολογισμό, και να ενοχοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο το ίδιο το λαϊκό κίνημα, δηλαδή τους αγώνες, τους ανθρώπους που διεκδικούν σωστά και ρεαλιστικά αιτήματα.